Σύνδεση τώρα με τον Μανώλη Κωστίδη που κάλυψε την επίσκεψη Δένδια στην Αντιόχεια και τώρα βρίσκεται στην Αλεξανδρέτα και δεν σου κρύβουμε Μανώλη ότι εμείς από εδώ, εσύ από εκεί, είδαμε έναν εντελώς διαφορετικό, έναν μεταμορφωμένο Τσαβούσογλου, ο οποίος μόνο καλά λόγια είχε να πει για τη χώρα μας και μόνο ευγνωμοσύνη να εκφράσει. Ακριβώς. Και αυτό μας προκάλεσε εντύπωση, επειδή ήμασταν αυτοί που είχαμε καλύψει και τον Τζακωμό Τσαβούσογλου Δένδια στην Άγκυρα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κάποια στιγμή όλοι μαζί θα βρεθούμε στην Αντιόχεια και ότι θα δούμε μια τέτοια εικόνα. Πράγματι, τελικά κάθε κακό φέρνει έστω και ένα πολύ μικρό καλό. Και αυτό το καλό ήταν ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια για να επαναληφθεί, να γίνει το πρώτο βήμα τουλάχιστον για τη διπλωματία του σεισμού. Μακάρι να μην υπάρχει, να μην είναι των σεισμών, του σεισμού, του μεγάλου σεισμού, που σήμερα η Τουρκία μετράει περίπου 29.000, παραπάνω από 29.000 νεκρούς. Και βεβαίως είδαμε και αγκαλία στον Νίκου Δένδια με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, θερμή υποδοχή από τους Τούρκους, θερμά λόγια και όχι μόνο από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και από τον αντιστράτηγο της στρατοχωροφυλακής και να λέει καλά που υπάρχετε, είμαστε, σας ευγνωμονούμε. Αυτό να το λέει αξιωματικός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, δεν το φανταζόμουν ούτε αυτό πριν από 10 μέρες. Κι όμως συνέβη και αυτό. Και βεβαίως αυτή η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, καθώς το κλίμα έχει αλλάξει, ήδη είχε αλλάξει, όπως σας λέγαμε με την ΕΜΑΚ. Χτες λέγαμε μήπως γίνει κάποια. Σωστά. Ξεκίνησε ένα βήμα για τη διπλωματία των σεισμών. Έγινε αυτό το βήμα από τον Νίκο Δένδια. Ευνηδιαστικά ήρθε, επισκέφθηκε, πήγε στα Άδανα, Αντιόχεια. Ίσως, ναι, το λέμε εδώ και μέρες ότι έχει πάθει τη μεγαλύτερη καταστροφή. Και εκεί βεβαίως η παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών είναι ο δεύτερος Υπουργός Εξωτερικών μετά τον Αζέρο ομολογό του που φτάνει στην Τουρκία και επισκέπτεται επιτόπου τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Και υπόσχεται και βοήθεια που θα έχει συνέχεια. Ακούμε για κρουαζιερόπλοιο το οποίο διατίθεται, ναι, η Ελλάδα να προσφέρει για τους σεισμοπαθείς. Πληροφορίες μας λένε ότι η Ελλάδα πρότεινε να προσφέρει κρουαζιερόπλοια μέχρι το Μάιο τουλάχιστον, έτσι αν χρειαστεί η Τουρκία, να δέσουν στο λιμάνι της Αλεξανδρέτας για να μπορούν να φιλοξενήσουν σεισμοπαθείς. Έχουμε τέτοια δυνατότητα, υπόθηκε από την πλευρά της Ελλάδος, και αυτό να δούμε. Και η Τουρκία βεβαίως είπε σε περίπτωση αναγκών θα ανταποκριθεί η Ελλάδα. Καθώς αδειάζει η Τουρκία, να καταλάβουμε, αδειάζει ακόμα και τις εστίες. Τα πανεπιστήμια κλείνουν μέχρι τον Ιούνιο, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν οι σεισμοπαθείς και οι φοιτητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όμως, λέγαμε τον Δένδια και τον Τσαβούσογλου. Στον τουρκικό τύπο υπάρχουν ήδη σχόλια. Ο Έλληνας υπουργός από τη σεισμόπληκτη περιοχή λέει: σε τέτοιες δύσκολες μέρες φαίνονται οι καλοί γείτονες. Η γενής ΑΦΑΚ, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ο υπουργός Τσαβούσογλου με τον Έλληνα ομολογό του στην σεισμόπληκτη περιοχή και το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τουρκ, ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών στη σεισμόπληκτη περιοχή. Η υποσύρεξή μας δεν σταματάει εδώ. Αυτό που είπε ο Νίκος Δένδιας, ότι ναι, μεν η Ελλάδα θα στηρίξει την Τουρκία, αλλά θα τη στηρίξει και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η Τουρκία, γιατί αφορά και ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και κονδύλια μελλοντικά. Και η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Το έχουν αντιληφθεί στην Τουρκία και ίσως να αλλάξει. Και έτσι, όπως τα έχει καταφέρει η Τουρκία να έχει διαρρήξει πλέον τις σχέσεις της με την Ευρώπη, θα είναι σημαντική η συνεισφορά της Ελλάδας. Ευχαριστούμε προς το παρόν, Μανώλη, γιατί θα επανέλθουμε.